Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη νέα indie sensation που λέγεται Omensight. Τι είναι λοιπόν το Omensight και αν αξίζει ή όχι. Το Omensight λοιπόν είναι ένα action hack and slash adventure fantastic game. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πραγματικά είναι καταπληκτικό. Είναι από τη Spearhead Studios, η οποία μας έχει δώσει και το Stories Path of Destiny, στο οποίο έχουμε κάνει review στο συγκεκριμένο κανάλι. Μπορείτε να πάτε να βρείτε το προηγούμενο βίντεο, υπάρχει και στο description όσοι θέλετε να το δείτε. Και να σας ενημερώσω ότι δίνεται για αυτό το διάστημα δωρεάν στο Steam από την εταιρεία. Τι έχουμε να δούμε στο Omensight λοιπόν? Στο Omensight είμαστε η Harbinger, είμαστε μια οντότητα η οποία έχει τον εξής σκοπό, να βρει ποιος και γιατί φέρνει το τέλος του κόσμου στον κόσμο μας. Έτσι λοιπόν, με τη δύναμη που έχουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω στη μέρα την οποία έγινε ο χαμός, βρισκόμαστε μέσα στο παιχνίδι συναντώντας τέσσερις φιγούρες, οι οποίες με κάθε μια από αυτούς θα δημιουργήσουμε μία σχέση σε καθημερινή βάση και θα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν ποιος ευθύνεται για το τέλος του κόσμου. Ίσως σας ακούγεται λίγο περίεργο ο τρόπος που το περιγράφω, αλλά θέλω να αποφύγω το οποιοδήποτε spoil. Το παιχνίδι έχει καταπληκτική ιστορία, αν δείτε το edit είναι λίγο περίεργο, διότι κάπου εκεί στην ώρα της μάχης ο Χάνας χαρακτήρας, side χαρακτήρας, λέει μια κουβέντα η οποία μπορεί να είναι και spoil στο παιχνίδι. Εδώ λοιπόν είμαι με ένα από τα τέσσερα companion, είναι η Ράπτικα. Κάθε χαρακτήρας μας δίνει και ένα buff ή ο ίδιος συμμετέχει στη μάχη πατώντας εμείς ένα κουμπί, και παράλληλα το talent tree, καθώς παίρνεις ένα level, ανακαλύπτεις καινούργια abilities τα οποία ανανεώνουν το χαρακτήρα και τον κάνουν ακόμα πιο δυναμικό. Έτσι λοιπόν, καθώς προχωράς στην ιστορία, σιγά σιγά μαζεύεις τα κομμάτια. Θα έλεγα το παιχνίδι το θεωρώ ένα πνευματικό ακόλουθο του Stories Path of Destiny, μιας και το Time Travel είχε παίξει πάρα πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι της Spearhead, στο οποίο ο χαρακτήρας μας έπαιρνε διάφορα μονοπάτια προσπαθώντας να βρει ποιο είναι το σωστό για να σταματήσει την αποκάλυψη την οποία συνέβαινε στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, και εδώ υπάρχει το concept του time travel. Βέβαια εδώ κάνουμε project εμείς τον εαυτό μας και τη σκέψη μας στο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας δεν μιλάει, στην ουσία είμαστε εσείς, μια οντότητα πλήρως neutral, δεν παίρνει το μέρος κανενός, προσπαθεί να βρει τον τρόπο ώστε να μην καταστραφεί ο κόσμος. Όπως βλέπετε τα γραφικά είναι σαν ένας πίνακας, ένας υπέροχος canvas, ο οποίος η Spearhead Studios έχει αφήσει για μια ακόμη φορά τη μοναδικότητα της επάνω. Το κάτι άλλο που θα πρότεινα επίσης είναι, αν δεν έχετε χειριστήριο καλό, είναι να πάρετε ένα, διότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι must με χειριστήριο. Αν και αφού το δοκίμασα λίγο και ο χειρισμός με το ποντίκι πληκτρολόγιο δεν ήταν και τόσο άσχημος, κάτι το οποίο δεν το πετυχαίνουν πολύ συχνά τα παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, ίσως αν κάτι με στεναχώρησε, το μόνο αρνητικό του παιχνιδιού, είναι το duration του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τερματίστηκε σε 8 ώρες και έχω 75% done στα πάντα, που σημαίνει ότι δεν είναι παραπάνω από 12 ώρες. Σε σχέση με το Stories Path of Destiny και το τελείωτο replayability με όλα τα paths τα οποία είχε το προηγούμενο παιχνίδι, είναι ίσως το μοναδικό πρόβλημα το οποίο είχα, δεν ήθελα να τελειώσει το παιχνίδι τόσο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε και στην βαθμολογία, μιας και δεν έχει πολλά αρνητικά το παιχνίδι, σχεδόν κανένα θα έλεγα, ίσως κάποια nitpicks, αλλά δεν χρειάζεται εδώ πέρα. Η βαθμολογία του είναι 10 στα 10 και είναι, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο indie το οποίο παίρνει στο κανάλι 10 στα 10. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Spearhead Studios για την παροχή του τίτλου, thank you very much guys, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, έρχονται πολλές εκπλήξεις στο κανάλι, stay tuned και ευχαριστώ όλους όσους βλέπετε το συγκεκριμένο βίντεο την ώρα που ανέβηκε, γιατί είναι και λίγο αργά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, να είστε πάντα καλά and stay llama. Α, και αγοράστε το!